Και στο πλανήτη όπως το Κομπάνι που βομβαρδίζεται το σπίτι του μικρού Αϊλάν, δηλαδή και όχι μόνο, είναι από τα μέρη της περιοχής αυτές που έχει πάει, έχει ζήσει, έχει δουλέψει μάλλον εκεί με την ανάγκη των ανθρώπων. Δεν είστε τυχαίος. Τον έχετε δει τον πόνο της προσφυγιάς από μέσα. Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα για να αντιμετωπίσετε το θέμα, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε. Πήραμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν μια λογική. Η λογική είναι η Μυτιλίνη, αυτή τη στιγμή είναι η αιχμή του δόρατος. Πραγματικά εκεί πέρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο ντόπιος πληθυσμός έχει δεχτεί έναν τεράστιο όγκο προσφύγων, που παρότι επί πολύ καιρό τον βοηθάει, έχει μια πάρα πολύ καλή στάση, οφείλει κανείς να το τονίσει, τα προβλήματα πια είναι οξυμένα. Επομένως, αυτό που θα μπορέσουμε και προσπαθούμε, μάλλον αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και ελπίζω να μπορέσουμε σαν κυβέρνηση, είναι να ελαφρύνουμε το νησί από αυτόν τον όγκο. Πώς θα τα καταφέρετε? Παρθήκανε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Κάνουν πορεία, διότι δεν γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων. Κάθονται εκεί οι άνθρωποι χωρίς να προχωράει η διαδικασία. Κοιτάξτε, πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία υπάρχει τέτοιος όγκος προσφύγων. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες τείνουν να θεραπευτούν. Σας αναφέρω πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και ισχύουν από σήμερα. Προχωράνε οι ταυτοποιήσεις και οι καταγραφές, θα τριπλασιαστούν, θα έχουν ένα τριπλασιασμό με τετραπλασιασμό κάθε μέρα. Εστάλει προσωπικό και μηχανήματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Φτιάχνονται καινούργιοι χώροι φιλοξενίας σε μια προσπάθεια να αδειάσει λιγάκι η πόλη, να μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Θα πάνε καράβια, το θα πάνε πήγανε, τα οποία θα λειτουργούν σαν υπνοτήρια, πάλι για να αδειάσουν τα πάρκα, οι δρόμοι. Είναι μια κατάσταση βυρητού, την λέω εγώ, που τα έχουμε ζήσει μαζί αυτά τα πράγματα, ώστε οι άνθρωποι, ένας αριθμός 2 με 3 χιλιάδων ανθρώπων, να κοιμάται, να περιμένατε αυτό που είδατε, κύριε Μουζάλα, τα φτάσατε στη Μυτιλίνη χθες? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, τα έχω δει κι αλλού. Όταν τα βλέπει κανείς στην πατρίδα του, είναι το περιμένατε σε αυτό το μέγεθος ή ήταν ακόμη μεγαλύτερο? Όχι, δεν το περίμενα σε αυτό το μέγεθος. Δεν το περίμενα. Είναι σοκαριστικές εικόνες αυτές. Ναι. Είναι σοκαριστικές γιατί συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Έχετε πάει κι εσείς σε άλλα μέρη. Το να βλέπεις στην πατρίδα σου αυτό που έχεις δει στο Λίβανο είναι κακό πράγμα. Συνεχίζω όμως τα μέτρα. Το ένα λοιπόν είναι να αποσυμφορηθεί η πόλη. Το δεύτερο είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι ταυτοποιήσεις, να φύγουν. Τις επόμενες 4 μέρες, εάν ο σχεδιασμός μας είναι σωστός, θα φεύγουν περίπου 10.000 άνθρωποι, θα φεύγουν περίπου 4.000 με 5.000 άνθρωποι την ημέρα. Το πλάνο μας είναι στο τετραήμερο να φύγουν 12 με 13.000 άνθρωποι. Κύριε Μουζάλα, έχουν πέσει οι αέριδες, έχουν τελειώσει τα μελτέμια, έχει ησυχάσει η θάλασσα. Ναι. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Έρχονται κιόλας. Θα φτάσουμε σε αυτό. Δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα. Θέλουμε να απαλύνουμε την κατάσταση. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, φαντάζομαι το ξέρετε και το έχετε συζητήσει, είναι ότι όσο εσείς αδειάζετε τα νησιά από κόσμο και δείτε τη Μυτιλίνη που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, άλλο τόσο με καλό καιρό έρχονται τα σαπιοκάραβα, έρχονται οι άλλες βάρκες. Έχετε δίκιο. Ωστόσο, είναι μια κατάσταση που πρέπει να τη διαχειριστούμε. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μπροστά σε ένα μεταναστευτικό πρόβλημα. Είμαστε μπροστά σε ένα προσφυγικό πρόβλημα. Το 80% είναι πρόσφυγες. Νομικά και ηθικά, κατά την άποψή μου, είναι απαγορευμένο να τους αποτρέψουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να τους διευκολύνουμε. Mm-hmm. Το πρόβλημα από την εμπειρία μου, αλλά λύνεται, δηλαδή για να βοηθήσει τον πρόσφυγα πρέπει να μην επιβαρύνει τον ντόπιο πληθυσμό. Αυτό θα κάνουμε. Ούτε έχουμε τον καιρό να λύσουμε το προσφυγικό, μια υπηρεσιακή κυβέρνηση είναι. Θα τραβήξουμε όσο κόσμο μπορούμε ώστε να φτάσουμε σε έναν αριθμό λίγο πριν την κρίσιμη μάζα της έκρηξης. Θα γίνει γρήγορα αυτό. Να μεταφέρω 2 ερωτήσεις που σας τις μεταφέρανε οι ίδιοι κάτοικοι, απλά τώρα το κάνουμε και σε μεγαλύτερο ακροατήριο. Φοβούνται για την ασφάλειά τους. Άκουσα στο βίντεο έναν από τους κατοίκους του νησιού να σας λένε ότι κλέψανε μαχαίρια από κρεοπωλείο και φοβόμαστε, μην τα στρέψουν εναντίον μας κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι γίνεται με τη δημόσια υγεία. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στον δρόμο και κάνουν τα πάντα στον δρόμο. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν η ίδια κατάσταση συνεχίσει αρκετούς μήνες, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Οι άνθρωποι είναι υγιείς, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις όλον αυτόν τον δρόμο.
κακοπαθημένοι, οι συνθήκες, αυτό πάμε να απαλύνουμε, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Για πόσο καιρό νομίζετε ότι μπορείτε να το διαχειριστείτε το θέμα και να το φέρετε σε μια ισορροπία? Δηλαδή, πότε θα αρχίσουν πια να χτυπάνε κόκκινες καμπάνες? Κυρία Τσοπανίδου, να σας πω κάτι. Θα το διαχειριστούμε αυτό το θέμα εμείς, η επόμενη κυβέρνηση, οποιοδήποτε, για όσο καιρό χρειάζεται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν μπορείς να πεις αυτή είναι η πολιτική μου άποψη, η άλλη είναι η πολιτική μου άποψη. Είναι προσφυγικό, πρέπει να το χειριστεί κανείς έτσι. Ιδάλλως γινόμαστε Ουγγαρία και είμαστε και σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε στην Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Mm-hmm. Θα λυθεί μέσα από την Ευρώπη, εκεί πέρα πρέπει να δοθεί η μάχη. Εκεί τι δίνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι μια τέτοια διαχείριση ώστε ακριβώς να μην ανάψει πυρκαγιά. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Όχι θαύματα. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι και πρώτη εκπομπή εξάλλου. Δεν το κάνετε. Είναι σοβαρό το θέμα. Θα το εκτιμούσα. Ξέρετε τι λένε, ότι κάνατε εσείς αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση μέσα σε μερικές, ουσιαστικά 24 ώρα, δεν είναι εβδομάδες, δεν... πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ό,τι δεν είχε γίνει 7 μήνες αυτή την. Και ό,τι δεν είχε γίνει και νωρίτερα, γιατί επίσης δεν είχαν στηθεί οι υποδομές. Να σας πω κάτι. Θα μπορούσε κανείς να κολακευτεί από αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα blame game, ένα παιχνίδι ευθυνών που μπορεί στο τέλος να λειτουργήσει και σαν άλοθη για μας. Παραλάβαμε μία έκρηξη η οποία ξεκινούσε. Δεν ήταν πριν ένα μήνα αυτή η έκρηξη. Αναγκαστήκαμε να τρέξουμε πολύ γρήγορα. Είναι προφανές ότι δεν γράψαμε πάνω σε λευκό χαρτί. Να. Υπήρχαν πράγματα. Τώρα υπάρχει αυτή η τάση, πιθανώς είναι πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα. Ξέρετε, επίσης τι ρωτάει ο κόσμος, τι συζητάει. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σε αυτές τις σάπιες βάρκες και έρχονται εδώ και πνίγονται στο δρόμο? Είναι ποιοι είναι αυτοί που έχουν λεφτά πάνω τους? Ποιοι είναι αυτοί που μιλούν πολλές γλώσσες? Τι τύποι είναι αυτοί το που φτάνουν? Το 80% είναι 60% σύροι της μεσαίας τάξης. Οι οποίοι μπροστά στον ISIS φεύγουν τρέχοντας. Τους κυνηγάει δηλαδή το Ισλαμικό κράτος. Το βλέπετε, το δείχνετε στην τηλεόραση. Τους κρεμάει, είναι τους αυτό που τους ψήνουν, που τους βάζουν στις κλούβες, που τους μαχαιρώνουν. Και εγώ θα έφευγα. Είναι 20% Αφγανοί, 15 με 20% που εκεί πέρα οι μισοί με βάση τον νόμο είναι πρόσφυγες, οι μισοί είναι μετανάστες. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και ένα 15% από αυτό που λέμε μετανάστες σαν παπιέ, χωρίς χαρτιά, παράνομοι μετανάστες. Υπάρχει περίπτωση ανάμεσα σε αυτούς να είναι και τζιχαντιστές που θα δυνάξουν την κάτι, Ευρώπη στον αέρα, ήταν, όπως φοβούνται κάποιοι άλλοι? Θα ήταν ανόητο να πει κανείς όχι, αλλά διεθνώς πάλι δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν. Δόξα τω Θεώ έχουν πάρα πολλούς Ευρωπαίους τζιχαντιστές. Υπάρχει το αντίθετο, δηλαδή από την Ευρώπη φεύγουν και πάνε εκεί πέρα. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει και αυτή η ανησυχία. Νομίζω ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν από τις υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη λένε ότι είναι πιθανόν ένας μικρός αριθμός. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Κύριε Μουζάλα, πώς γίνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα να παρακολουθεί αυτή τη γωνιά του πλανήτη να φλέγεται με τέτοιο τρόπο, να γίνονται αυτά τα αποτρόπαιτα φρικιαστικά γεγονότα και να μην κάνει κάτι για να το σταματήσει? Αυτό δηλαδή, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί τη λύση στο πρόβλημα, όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα λυθεί το μεταναστευτικό. Τη δίνει, μιλώντας σε ξένο δίκτυο, στην Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος, ένας νεαρός πρόσφυγας από τη Συρία, είναι 13 ετών, και μέσα σε μία πρόταση, δηλαδή είναι στα αγγλικά, αλλά είναι πολύ εύκολα, την καταλαβαίνει κανείς, δίνει τη λύση στο πρόβλημα. Για να το δούμε. You just stop the war and we don't want to go to Europe. Σταματήστε τον πόλεμο και δεν θέλουμε να ερχόμαστε στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο δεν κάνει κάτι η διεθνής κοινή γνώμη? Η ερώτησή σας είναι μια ελπίδα. Είναι η ερώτηση των καλών ανθρώπων που γίνεται από την ύπαρξη της ανθρωπότητας και δίνει μια ελπίδα ότι κάποτε μπορεί να υπάρξει απάντηση. Τι να σας πω. Είναι βολικό για πολλούς, κύριε Μουζάλα. Είναι βολικό για πολλούς. Στο γιατί αν ο καλός άνθρωπος βάλει το μυαλό του να σκεφτεί λίγο πιο υποψιασμένα. Εγώ όπως ξέρετε και η ίδια συμφωνώ μαζί σας, αλλά... Έχετε δίκιο. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και καλή σας δύναμη. Ένα δευτερόλεπτο. Σας ακούω, είναι έκκληση προς όλους. Έχουμε προσφυγικό, δεν έχουμε μεταναστευτικό. Και μία παράκληση. Αγαπάει κανείς πάρα πολύ εύκολα το νεκρό παιδάκι και τη φωτογραφία του. Πρέπει να αγαπήσει το ζωντανό προσφυγάκι.
και όχι τη φωτογραφία του πεθαμένου, ακριβώς για να μην έχουμε πεθαμένο. Δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, οι Έλληνες δεν βοηθούν τους νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε επιδείξει μια υπέροχη στάση. Μάλιστα. Εάν δεν πάρουμε μέτρα, μπορεί να χαλάσει. Θα πάρουμε μέτρα. Πόσο σωστά τα λέτε. Κύριε Μουζάλα, ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Και καλή δουλειά επίσης. Είναι αυτό που είπε. Αγαπάμε το. Συγκινούμαστε με την εικόνα. Ραγίζει η καρδιά μας με την εικόνα του νεκρού παιδιού. Αλλά φροντίζουμε να μην πεθάνουν άλλα. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ζήσουν καλά και να φτάσουν εκεί που θέλουν τα προσφυγόπλοια που φτάνουν σε αυτή τη χώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.